Δημοσθένους. Να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Δημήτρη Φιλίππου που γεμίζει και αυτός. Ψάχνοντας Σερτζάο, έκοψε ο Πίνα. Ο Ιωάννου που μείνει μπροστά για τον Σερτζάο. Ο Φυλακτού, μπαλιά στο πουθενά. Ξανά εδώ. Η άσχημη μπαλιά του Φυλακτού. Εδώ θα μπορούσε να έχει δοκιμάσει το σούτ. Πέρασε η μπάλα από τον Αγκιντσόλα. Ο Ιωάννου γυρίζει πίσω στον Αγαθοκλέους. Δεν σιγούρεψε την πάσα του. Αγαθοκλέους σε πλάγιο. Πρωτού Κάρλος Αντρέ, ο οποίος είναι και πάλι κάτοχος της μπάλας. Γυρίζει προς τα πίσω. Το 1-2 που έγινε. Μπάλα κόντραρε και φύγε σε κόρνερ. Στο 88 της αναμέτρησης. 4-0 προηγείται η Δόξα. Τα γκολ των Φοφανά, 2 του Τροτέιρο και 1 του Σιόντι. Αγκαλιά με την έκτη φετινή της νίκη η ομάδα της Κατοκοπιάς. Φερναντές, δεν ξέρω κατά πόσο η μπάλα τώρα κουμπάει στο ημικύκλιο εκεί, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λογιά. Εκτέλεσε Φερναντές, κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Ο Χατζίμπουλιτς, ο Σίλβα διορθωνώ. Έπιασε με την κεφαλιά, αλλά την έστειλε πολύ ψηλά. Πάνω από τα δοκάρια του Αγαθοκλέους. Πόδειξη offside από τον δεύτερο βοηθό, τον Μιχάλη Τσεντή. Ιωάννου, μεγάλη μπαλιά, δεν θα περάσει. Ο Τροτέιρο. Καθυστερήσεων, εισήφορε. Λεπτά. 2 λεπτά είναι η χρόνη. Σχεδόν 3 με τον χρόνο που απομένει. Σίλβα. Χατζίμπουλιτς. Κάρλος Αντρέ, Τροτέιρο, Φερναντές, άλλαξε την μπάλα με τον Τροτέιρο, πολύ εύκολα η Δόξα θα φτάσει στη νίκη, τώρα υπόδειξη για τον χρόνο της καθυστέρησης. Σιόντις, να δούμε αν έχει διάθεση για άλλη μια επιθετική προσπάθεια η Δόξα ή αν απλά θα κρατήσει μπάλα να ροκανίσει τα 2 λεπτά για να πανηγυρίσει την νίκη. Βάιαρ για τον Τροτέιρο. Ο Πίνα. Κάρλος Αντρέ, τον κλείνει ο Γαρπόζης. Και πάλι ο Αντρέ, απόδειξη offside, τον Μιχάλη Τσεντή. Εδώ σωστός ο βοηθός, αφού ήταν στη θέση offside ο Κάρλος Αντρέ. Χατζίμπουλιτς, Βόσνιος που γυρίζει την μπάλα πίσω στον Λεωνάρτο. Έχει κάτσει στον πάγκο ο Χαλιλούκας. Περιμένει και αυτό το τελικό σφύριγμα. Η Δόξα που επιστρέφει στις νίκες μετά από 4 αγωνιστικές και το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ. Πρώτη νίκη για το 2013 για την Δόξα και να κερδίσει από τις 9 Δεκεμβρίου όταν επικράτησε τη ΣΑΕΚ.
Στο άλλο παιχνίδι η ΑΕΚ με την Νέα Σαλαμίνα είναι στο 1-1. Τροτέιρο, Φερναντές εκπνέουν τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων και έχουμε τέλος το αγώνα. Η δόξα φτάνει σε μια σημαντική και πάνω απ' όλα δίκαιη νίκη, κερδίζοντας με το εμφαντικό 4-0 την ΠΑΦΟ. Είπαμε ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και ήταν εμφανέστατη σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Ο Φοφανά στο 22, ο Τροτέιρο στο 42, ο Σιόντι στο 50 και ο Τροτέιρο και πάλι στο 71 διαμόρφωσαν το τελικό ΠΑΦΟΣ Δόξα 0-4. Έκτη εφετινή νίκη για την Δόξα που φτάνει στους 21 βαθμούς. Τέταρτη εκτός έδρας νίκη για την ομάδα της Κατοκοπιάς, η οποία έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς εκτός έδρας και 9 στην έδρα της. Η Νέα Σαλαμίνα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων προηγείται 2-1 της ΑΕΚ και είναι αγκαλιά με μια πολύ σπουδαία νίκη και για εκείνη. Κρύο ντους θα λέγαμε, σοκ για την ΑΕΚ που σε ένα παιχνίδι εντός έδρας στραβοπατάει. Πάμε να δούμε και την στατιστική πλευρά της αναμέτρησης εδώ στο Παφιακό. 8 τελικές προσπάθειες για την ΠΑΦΟ, μόλις μία ήταν στο στόχο, την οποία μπλόκαρε ο Νέγκρη. 18, 10 περισσότερες τελικές προσπάθειες για την Δόξα. Οι 7, οι 11 ήταν προς τον στόχο, οι 4 έγιναν γκολ. 7 αποκρούσεις για τον Αγαθοκλέους, μία μόλις για τον Νέγκρη. 4 corner kick της ΠΑΦΟ, ένα λιγότερο η Δόξα. 0-3 το offside, κατοχή στο 56% για την Δόξα, 44% για την ΠΑΦΟ. 12 φάουλ κέρδισαν οι κηπεδούχοι, 2 λιγότερα οι φιλοξενούμενοι. 3 κίτρινες επέκτες της ΠΑΦΟ στον Ταλ, στον Γαρπόζη και στον Φυλακτού. Κανένας δεν ήταν στο όριο. 1 κίτρινη επέκτη της Δόξας στον Καστανέιρα, ο οποίος έφτασε τις 5.